Τώρα λοιπόν θα λογαριαστούμε για τα χαλαντρέικα. Να αρχίσω από τις προηγούμενες εκλογές από το 19. Το 19 η Λαϊκή Συσπήρωση έβγαλε 3 δημοτικούς συμβούλους. Εμένα, τον Λάμπρου τον Δημήτρη και τον οικονόμου τον Αντρέα, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, σας πω λοιπόν λιγάκι, πολύ σύντομα, το χάρτη. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν με απλή αναλογική. Παρατάξεις που κατέβηκαν 10 και η Λαϊκή Συσπήρωση 11. Δεν θέλω να τη βάζω μαζί τους, γιατί δεν τις αξίζει. Είναι παράταξη που έχει δώσει μεγάλες μάχες για να τη βάζω με κάτι άλλες παρατάξεις μαζί. Λοιπόν, υπήρχαν από αυτές τις 10 παρατάξεις που ήταν εκτός Λαϊκής Συσπήρωσης, αυτή τη φορά κοιτάξτε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης. Ήταν τότε λοιπόν ο κύριος Ρούσος, ο κύριος Κουράσης, ο κύριος Κρανίδης, ο κύριος Ανδρεόπουλος, ο κύριος Θωμάς, ο κύριος Λαδόπουλος, ο κύριος Νταβίας, ο κύριος Λαπιέρης, ο κύριος Βάσιος και ο κύριος Πράσος. Αυτή ήταν η Λαϊκή Συσπήρωση. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε στα παντοδιάστημα. Μόλις γίνανε οι εκλογές με την απλή αναλογική, η παράταξη του κυρίου Ρούσου έβγαλε 13 δημοτικούς συμβούλους που δεν τις φτάνανε για να έχει πλειοψηφία. Τότε λοιπόν μπήκε η κυβέρνηση στη μέση όπως γνωρίζετε και είπε ότι θα την καταργήσω εγώ στην πράξη την απλή αναλογική και άρχισε να κάνει να δίνει διάφορες ευκαιρίες. Δεν τη χάσαν την ευκαιρία αυτή. Και τι έγινε, η παράταξη του κυρίου Ρούσου κάλεσε, λέει, τις υπόλοιπες παρατάξεις, αφού είχαν γίνει μόλις οι εκλογές, δηλαδή πριν μια εβδομάδα είχαν γίνει οι εκλογές, τις κάλεσε να αλλάξουν γνώμη για αυτά που λέγανε και να πάνε μαζί του. Υπήρξαν λοιπόν 3 πρόθυμες παρατάξεις που πήγανε με τον κύριο Ρούσο. Και μάλιστα πήραν και θέσεις έμιστες, γίνανε αντιπρόεδροι σε δημοτικές επιχειρήσεις, γίνανε πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων, γίνανε διάφορα. Αυτή λοιπόν, αυτές όλες οι παρατάξεις, από αυτές τις παρατάξεις που ακούτε, η μεν μία παράταξη που ήταν του κυρίου Λαδόπουλου, η οποία την προηγούμενη φορά όλη την τετραετία πήγε μαζί με την παράταξη του κυρίου Ρούσου και συνδίκησε, ψήφισε τα πάντα, έγινε και πρόεδρος ο κύριος Λαδόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να σας πω σήμερα, γιατί εμείς γνωριζόμαστε εδώ μεταξύ μας, ότι ως αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Λαδόπουλου είχε εκλέξει έναν υποψήφιο της Χρυσής Αυγής. Ο πρώτος λοιπόν αναπληρωματικός του Λαδόπουλου που πήγε στο Ρούσο, Χρυσαυγίτης. Ο Χρυσαυγίτης αυτός δεν πήγε απλώς εκεί, δεν εκλέχθηκε με τον Λαδόπουλο και πήγε. Είχε χωθεί και μέσα στις οργανώσεις, λέει, της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε και μπήκε. Όταν είδε λοιπόν ότι τους δικάζαν στους Χρυσαυγίτες, πήγε και χώθηκε το ποτίκι εκεί για να γλιτώσει, γιατί βούλιαζε το πλοίο. Πήγε εκεί. Αυτός λοιπόν, ο μετανοημένος Χρυσαυγίτης, να σας πω, να σας κάνω και λίγο γραμματική. Το μετανοημένος Χρυσαυγίτης κλείνεται σαν τον αυτοδημιούργητο εφοπλιστή. Ακριβώς. Τη γραμματική. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, ο κύριος Λαδόπουλος έχει πάει τώρα στην παράταξη του κυρίου Ρούσου, πάει αυτός. Υπήρχε άλλος ένας δημοτικός σύμβουλος, άλλη μια δημοτική παράταξη του κυρίου Πράσου, η οποία όλη την τετραετία κράτησε έμιστες θέσεις στο Δήμο, ήταν αντιπρόεδρος δηλαδή στην παράταξη του Ρούσου, με τη δίκη του Ρούσου, τώρα λέει κατεβαίνει μόνος του. Και βγαίνει ο δήμαρχος σε συνέντευξή του και απορεί, λέει, γιατί κατεβαίνει, λέει, τώρα αυτός, τι λόγο έχει, αφού εγώ τον είχα την πρόεδρο τόσο καιρό, αφού είναι στην Οικονομική Επιτροπή και όλα τα ψηφίζει, τώρα τι θέλει. Ποιος να ξέρει, ούτε και εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω τι ακριβώς θέλει. Και επίσης και ο δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη του κυρίου Νταβί, από τον κύριο Λέρτας, αυτός ήταν ο τελευταίος, και αυτός κατεβαίνει με τον κύριο Ρούσο. Και αυτός δεν ξέρουμε, δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Όταν μάθουμε, θα σας ξαναφωνάξω στην πλατεία να σας τις πω. Από τη Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει η κυρία Αγαπητού που κατεβαίνει στη θέση του κυρίου Κουράση, που και αυτή θέλει και δεν θέλει να το λέει. Σου λέει, όπου τη συμφέρει, λέει ότι ήταν από την παράταξη του Κουράση, όπου δεν τη συμφέρει, καν δεν το θυμάται για να γλιτώσει τα νομίματα, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Κρανίδης,
και ο κύριος Χάρης Ρώμας, τρεις της δεξιάς. Από τις παλιές παρατάξεις, ο κύριος Θωμάς που διεκδικούσε το χρήμα του Πασόκ, το χρήμα δεν το είχε πάρει, και ο κύριος Ανδρεόπουλος το διεκδικούσε και εκείνος την προηγούμενη φορά δεν το είχε πάρει. Τώρα ο κύριος Θωμάς δεν ξανά βάλει υποψηφιότητα, είπε και ο Ανδρεόπουλος, όπα θα πάρω το Πασόκ, μπα, βγήκε και ο Πράσος και λέει και αυτός ότι είναι Πασόκ. Τώρα δηλαδή που αλλάζουν τα πράγματα, όλοι αυτοί που είχαν πάει κατά το ΣΥΡΙΖΑ και κάνανε τσάρκες, ξαναγυρίσανε πίσω και είναι αλλιώς τώρα τα πράγματα. Και πάλι ο κύριος Ανδρεόπουλος ψάχνει να βρει τι θα γίνει. Και βέβαια υπάρχει πάλι και η λαϊκή συσπήρωση. Οφείλουμε να σας πούμε τι κάναμε την τετραετία. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Να σας πει τι σας έλεγε το 19 και τι έκανε τώρα που είναι 23. Γιατί 4 χρόνια κάναμε δουλειά μες στο Δήμο. Είχαμε δημοτικά συμβούλια, ψηφίζαμε, υπήρχαν αποφάσεις, όλα αυτά. Η λαϊκή συσπήρωση λοιπόν, με αυτούς τους τρεις δημοτικούς συμβούλους που είχε, αλλά και με τη βοήθεια που έχει απ' έξω από τις οργανώσεις συνδικαλιστικές με τις οποίες συνεργάζεται, έδωσε μάχη απάνω στους επίσης άξονες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτα και πρώτα έδωσε τη μάχη της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή, στην πρώτη γραμμή της δικής μας της φροντίδας ήτανε να κάνει ο Δήμος αυτό που έπρεπε, να κάνει το καθήκον του και να αποκτήσουμε σοβαρή πολιτική προστασία. Αυτό δεν το λέμε ότι το κάναμε έτσι, έχουμε αποδείξεις. Έχω εδώ μπροστά μου αυτό εδώ το έγγραφο, που όποιος είναι, γιατί βλέπω ότι είναι εδώ και κάποιοι λίγοι και από άλλες παρατάξεις παρακολουθούν. Λοιπόν, ό,τι λέω θα περάσουν μετά να τους δώσω το χαρτί από εδώ. Λοιπόν, η λαϊκή συσπήρωση ζητάει έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου το 20, το 5ο του 20, και τους λέει, κύριοι, τα πιο σοβαρά ζητήματα που έχουμε είναι η πολιτική προστασία, δηλαδή αντισεισμική θωράκιση των σχολείων και του δημόσιου χώρου, αντιπλημμυρικά, φωτιές, κεραυνοί, που έχουν αρχίσει και πέφτουν σύννεφο και πέφτουν μέσα στην κατοικημένη περιοχή. Επίσης, του ζητάει να κάνουν σύγκληση έκτακτη για τον υγειονομικό χάρτη του Χαλαντρίου, δηλαδή να δούμε καλυπτόμαστε υγειονομικά, έχουμε αυτά που πρέπει να έχουμε. Και για το πώς θα γυρίσουν τα παιδιά, ήταν τότε η περίοδος, τον 5ο ήταν που τα παιδιά είχαν φύγει με την καραντίνα και να ξαναγυρίζανε. Πώς θα γυρίσουν τα παιδιά στο σχολείο. Ουδέποτε κάνανε τέτοιο δημοτικό συμβούλιο για να δούνε τα αιτήματά μας. Εμείς επιμέναμε για αυτά τα αιτήματα, σε κάθε δημοτικό συμβούλιο τα επαναφέραμε και χωρίς να τους κάνουμε απλώς κριτική, τους κάναμε προτάσεις. Όταν λοιπόν χιόνισε στο Χαλάντρι και μείνατε όλοι θαμμένοι δύο εβδομάδες, εμείς τους λέγαμε βγάλτε τα μηχανήματα έξω, γιατί θα τα θάψετε που τα έχετε πάνω εκεί. Τους λέγαμε το αλάτι δεν το ρίχνουν πάνω από το χιόνι για να νοστιμήσει να το φάμε, δεν τρώγεται το χιόνι. Το ρίχνουν από κάτω από πριν για να μην πιάσει το χιόνι από πάνω. Τους λέγαμε όχι τίποτα φιλοσοφίες, αυτά που ξέρουν οι άνθρωποι και στα χωριά και παντού που είναι πιο κοντά στη φύση, αυτά που κάνει ο κοινός νους, ο κάθε νοικοκύρης που παίρνει ένα σακί, πώς το λένε, αλάτι και το βάζει μας στην πόρτα του για να μην του χιονίσει η πόρτα του. Δεν περιμένει να γίνει ένα μέτρο το χιόνι και να του ρίχνει από πάνω αλάτια. Εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτό. Και το είδατε τι έγινε. Δεν μπορούσαν, έκλεισε όλο το Χαλάντρι. Άρχισε να τσακώνει την περιφέρεια με το Δήμο. Όχι, εσύ έπρεπε να ανοίξει, όχι, εγώ έπρεπε να ανοίξει. Κανένας δεν άνοιξε. Εμείς θαυτήκαμε. Και το θαυτήκαμε, το ζήσατε. Άνθρωποι με οξυγόνο χωρίς ρεύμα. Χωρίς γεννήτριες πουθενά να βοηθήσουμε τον κόσμο. Χωρίς υπηρεσίες να τρέξουν να πάνε να δουν τι έγινε. Είναι μια γυναίκα μόνη της, ένας άνθρωπος. Ποιος θα τον βοηθήσει αυτόν όταν έχουμε αυτόν τον αποκλεισμό. Κανένα σχέδιο σε σχέση με αυτά. Εκεί λοιπόν ρίξαμε όλο μας το βάρος εμείς και επιμέναμε και σε ορισμένα πράγματα η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα μικρό, εν πάση περιπτώσει, συμπέρασμα. Όταν τους είπαμε για τον υγειονομικό χάρτη, με μεγάλη φασαρία, πείσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει ομόφωνα ότι το κέντρο υγείας στο κάτω Χαλάντρι είναι απαραίτητο. Και πήραμε εμείς πάλι σε λαϊκή συσπήρωση την ομόφωνη απόφαση και πήγαμε στη διοικήτρια, η οποία ήταν κατηγορηματική ότι έπρεπε να κλείσει. Διεκδικήσαμε, τις βάλαμε και τις φωνές, πήγαμε και εκεί και κάναμε φασαρία. Αλλά πιο πολύ απ' όλα, και θέλω να σας το πω για να το ξέρετε,
δεν ήταν αυτό που έκανε η λαϊκή συσπήρωση το μεγάλο. Εμείς κάναμε στοιχειοδός αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν δημοτική σύμβουλη. Ήτανε ότι την ίδια ώρα το Σωματείο Συνταξιούχων, η ΟΓΕ, μαζέψανε 2.500 υπογραφές. Δεν αξίζει τίποτα το τι λέει ένας δημοτικός σύμβουλος. Αξίζει να το λέει για να το ακούει η κοινωνία και να ακολουθεί. Τότε μόνο βγάζουμε συμπέρασμα και γίνεται κάτι. Όταν λοιπόν πήγαμε και το κάναμε έτσι οργανωμένα, δηλαδή εμείς ενημερώσαμε, τα συνδικάτα πήγανε και αγωνιστήκανε και φωνάξανε, έχει μείνει εκεί το κέντρο. Και από εκεί που είχε 2.500 γιατρούς, γιατί 2.500 είχε, προχτές που πήγαμε επίσκεψη, είδαμε και 4-5 άλλους ακόμα, κάτι της να γίνεται. Ένα κέντρο, το κάτω Χαλάνδρι είναι η πιο εργατική συνοικία, είναι το 1/3 όλου του Χαλανδρίου, και αυτό το κέντρο είναι απαραίτητο για την υγεία των ανθρώπων. Έχει και το κέντρο μάνας εκεί και παιδιού. Επίσης και σε άλλα πράγματα ήταν πολύ αποφασιστική η προσπάθεια που κάναμε. Και τώρα εδώ που τα λέμε, εκτός από αυτά που κάναμε εμείς υπήρχε μια διοίκηση που δικούσε. Και πρέπει να πούμε τι έκανε αυτή η διοίκηση, εν πάση περιπτώσει. Έχει βγει η διακήρυξη της λαϊκής συσπήρωσης εδώ και πόσες μέρες, γράφει συγκεκριμένα πράγματα και δεν απαντάει κανένας, δεν τολμάει κανένας να απαντήσει στη λαϊκή συσπήρωση. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι και ξέρουμε και ψέματα δεν λέμε και ακριβείς είμαστε. Μουρμουράνε και ψιθυρίζουν. Βγαίνει λοιπόν, λέμε λοιπόν στον Δήμαρχο ότι από το 19 μέχρι το 23 έχεις κάνει αύξηση 48% στα δημοτικά τέλη. Δεν απαντάει. Αλλά βγαίνει στην Αμαρισία και τι λέει. Λέει, εμείς έχουμε να κάνουμε αύξηση, λέει, τα δημοτικά τέλη δεν είναι πολύ ακριβά. Εμείς, λέει, έχουμε να κάνουμε αύξηση στα επίπεδα, λέει, του 2006. Λοιπόν, επειδή εδώ επίσης του έχω φέρει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και του 19 και του 23, αν του έφερα και του 6 όμως σήμερα. Για να δούμε, λοιπόν, ποιος δουλεύει ποιόνες στο Χαλάνδρι. Το 2006 λοιπόν, δεν ήταν αυτός δήμαρχος, άλλοι ήταν. Το 2014 βγήκε αυτός. Αλλά το 2006 τα δημοτικά τέλη ήταν ένα 32 το τετραγωνικό, αλλά υπάρχει από κάτω ένα άλλο που λέει δημοτικός φωτισμός, που ήταν 0.28. Και τα δύο αυτά τα πληρώνουμε απάνω στα ίδια τετραγωνικά. Δηλαδή, 1.60 είναι το άθροισμά τους, άμα έχεις ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, πληρώνεις 160 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτά. Τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φωτισμό. Αυτά λοιπόν είναι αυτά που λέει το 2006. Για να δούμε τα δικά του τώρα. Το 19 που ήταν αυτός. Τι λέει τώρα. Πονηρός ο βλάχος λέει στο χωριό μου, αλλά και εμείς βουλάκι είμαστε και εμείς. Αρβανίτσα είμαι εγώ. Λοιπόν, το 1.32 λοιπόν το κάνει 1.12 λέει. Σας κάνω μείωση. Λέει. Αλλά το 0.28 το κάνει 40. Που είναι στο ίδιο ποσό. Επομένως το άθροισμα μένει το ίδιο. Και απάνω σε αυτό, τα σημερινά, τι κάνει. Το 1.12 το κάνει 1.25, το 40 το κάνει 0.98 και όλο μαζί είναι 2.23. Και κάντε μου λοιπόν την πράξη. Όταν το 19 πλήρωνα 1.52, δηλαδή 152 ευρώ στα 100 τετραγωνικά και σήμερα πληρώνω 223, είναι 48% αύξηση, ναι ή όχι. Και ό,τι που το πονηριά να κάνει, όποιος να την κάνει, δεν υπάρχει. Αυτά λένε τα χαρτιά εδώ. Ας έρθουν λοιπόν, γιατί καμώνονται, να κάνουμε εδώ debate, να δούμε ποιος ξέρει τι γίνεται στο Χαλάνδρι, ποιος κάνει αυξήσεις, τι ακριβώς κάνουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πληρώνουμε τις εφημερίδες, πληρώνουμε τα μέσα, τα πληρώνουμε και λένε ό,τι λέμε, ό,τι θέλουμε λέμε, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Την ίδια ώρα λοιπόν, αυτά που ακούτε δε τα νούμερα, είναι τα οικιακά. Ρωτήστε τα μαγαζιά που τα αντίστοιχα είναι 5 και 6 ευρώ να δείτε πόσα λεφτά πρέπει να πληρώσουν. Μία περίπτωση πήρε απόφαση ομόφωνη και καλή απόφαση που την ψηφίσαμε και εμείς. Το Δημοτικό Συμβούλιο και είπε να απαλλάξουμε τα μαγαζιά που είναι κλειστά από δημοτικά τέλη. Να μην πληρώσουν όσο είναι, έχουν λουκέτο. Έπαιρνα το Δήμαρχο κάθε μέρα. Ναι, Δήμαρχε, θα το πείτε να το μάθουν οι άνθρωποι να έρθουν. Ναι. Θα το πείτε, αν το μάθει. Ξεκινάμε κι εμείς και πάμε εμείς η λαϊκή συσπήρωση. Μαγαζί. Ρε παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε και αυτά. Ποιο ήταν το συμπέρασμα. Σε ένα μαγαζότοπο με χιλιάδες μαγαζιά,
Βρεθήκαν ελάχιστοι νοματέοι να πάνε να το εκμεταλλευτούν. Και ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί που τους το πείσαμε εμείς, όσο μπορέσαμε. Γιατί δεν γυρίζεται και εκείνη το ορμοχαλάντρι ολόκληρο να μπει του καθενός στο μαγαζί και να το πεις? Και έτσι οι άνθρωποι δεν γλιτώσανε αυτό που έπρεπε να γλιτώσουν. Μια απόφαση της προκοπής ήταν αυτή και αυτή πήγε χαμένη για να μην πάθουν αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έχει ταράξει στο πρόστιμο, αλλά επιλεκτικά το κάνει και αυτό με τη Δημοτική Αστυνομία, όποιον ελέη έχει πινακίδα κάθετη στον δρόμο, γιατί το απαγορεύει ο νόμος. Μάλιστα το απαγορεύει. Θα σας εξηγήσω όμως εγώ γιατί εμείς δεν τις ψηφίζουμε αυτές. Διότι θα το κάνει σε όλους, κανένας να μην έχει πινακίδα. Δεν μπορεί οι μισοί να έχουν πινακίδα και μάλιστα να πω και κάτι άλλο. Δεν ντρέπονται λίγο που τα μούτρα τους τώρα των υποψηφίων δημάρχων είναι όλα κάθετα στον δρόμο? Δεν ντρέπονται? Γιατί κάθετα στον δρόμο είναι τα μούτρα τους. Που έχουν χώσει σε έναν κλειδαρά που είχε 70 πόντους, του έχουν χώσει 600 ευρώ πρόστιμο. Και σηκώναν το χέρι και ψηφίζανε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις παρατάξεις μαζί. Και κάποιος πιο ξύπνιος, εν πάση περιπτώσει, έλεγε ότι θα πάει να κάνει και αυτοψία τώρα, να μην λέω ονόματα. Και ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, ποια είναι τα οικονομικά του Δήμου Χαλανδρίου? Μάζεψε την τετραετία 215 εκατομμύρια ευρώ. Από πού τα μάζεψε, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Η κρατική επιχορήγηση ήταν 34 από τα 215. Και άλλα 34 ήταν κάτι έκτακτα και κάτι υπέρ τρίτων, τώρα να μην σας ζαλίζω. Η ουσία ποια είναι? Από εσάς, από εμάς, πήρε το 70% των χρημάτων. Και από το κράτος το 30%. Δεν διεκδίκησε 9, τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο δεν διεκδίκησε, αλλά για να είμαι ακριβής, θα σας διαβάσω τι έγραφε η εισήγηση του Δημάρχου όταν ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό. Μας έγραφε λοιπόν, επειδή φωνάζαμε εμείς και λέγαμε ότι πρέπει να πάρει τα λεφτά από εκεί που πρέπει. Μας έγραφε. Δείχτης λειτουργικής αυτονομίας είναι η σχέση που δείχνει το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων τακτικών εσόδων στο σύνολο των τακτικών εσόδων. Όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη, τόσο η ανεξαρτησία του Δήμου από τη χρηματοδότηση της κεντρικής διοίκησης και έτσι τόσο αυξάνεται και η ανεξαρτησία και έτσι μπορεί να προγραμματίζει τις οικονομικές του υποχρεώσεις με βάση τοπικές πηγές εσόδων. Δηλαδή, δίνετε το 70, καθίστε ακίνητοι να σας πάρω το άλλο 30. Αυτό λέει, ο Ρούσος το λέει. Το γράφει μέσα όπως σας το διάβασα η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή, μηδέν διεκδίκηση. Δεν ζητάμε τίποτα. Είμαστε ευχαριστημένοι ό,τι μας δώσουν. Πάει το σωματείο και το ρωτάει η δήμαρχε τι θα γίνει, δεν έχουμε προσωπικό και λέει δεν ξέρω τι θα κάνετε, τα κάνουμε. Εγώ θα τα δώσω στους ιδιώτες και τα δίνει στους ιδιώτες. Αυτά τα φώτα τα LED που βλέπετε εδώ, που αν δείτε τα αντίστοιχα της Πάτρας που έχει κομμουνιστή δήμαρχο, είναι η τιμή από εδώ μέχρι την Αμερική, η διαφορά, δηλαδή υπέρ της Πάτρας, η Πάτρα θα κάνει φτηνά που τα κάνει μόνη της. Αυτά εδώ τα LED έχει βάλει τα λεφτά σας για 12 χρόνια στον ιδιώτη. Δηλαδή αυτά τα 90 λεφτά που του πληρώνετε θα τα δίνει στον ιδιώτη για 10 χρόνια για να βάλει, λέει, τα LED. Αυτή είναι η... Την πολιτική προστασία την είδατε. Αντισεισμική θωράκιση, δεν θα σας πω άλλο παράδειγμα. Ένα θα σας πω. Το τρίτο γυμνάσιο, τρίτο λύκειο, κάτω εδώ το Σαπουνάδικο και σχεδόν καινούριο σχολείο, οι ρογμές σε όλους τους ορόφους ήταν χαντάκια ολόκληρα μέσα. Από το 19 η διευθύντρια έστελνε χαρτιά στο Δήμο Χαλανδρίου. Τώρα ακόμα εκεί είναι οι σκαλοσιές και ξέρετε γιατί είναι. Γιατί όταν βάλαν τους δημοτικούς συμβούλους υπεύθυνους στα σχολεία, σε εκείνο το σχολείο και πρέπει να λέμε την αλήθεια, πήγα εγώ και ο κύριος Θωμάς. Δεν έχει ξαναβάλει. Και όταν τα είδαμε, φρικάραμε και βάλαμε τις φωνές, πλέον τι λέτε ρε, πού τα βάζετε τα παιδιά εδώ μέσα? Εδώ θα τους πέσει το κεφάλι την άλλη ώρα. Και έτσι αποφασίσανε να βγάλουν τα παιδιά και να βάλουν τον εργολάβο, ο οποίος 2 χρόνια ακόμα διορθώνει. Και στον αδιόρθωτο είμαστε, με σκαλοσιές είμαστε ακόμα. Και μετά θα ρωτήσουν γιατί τα κούτσικα θα κάνουν κατάληψη. Αν δεν θα κάνουν, τι να κάνουν τα έρμα? Επίσης, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την πόλη και για τα οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει μία λογική ότι πει η κυβέρνηση, παιδιά, φορέστε παντόφλες και περπατάτε για να μην μας ακούσει κανένας υπουργός και μας μαλώσει. Αυτό.
Γι' αυτό μες στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούν να ξεχωρίσουν οι νεοδημοκράτες από τους Σιριζαίους και από τους υπόλοιπους. Γιατί δίνει τη διαταγή από πάνω η κυβέρνηση, δεν είναι που την υπερασπίζεται μόνο, έρχεται σε δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία, γιατί άμα το πει είναι παράλογο, είναι κατά των συμφερόντων των χαλαντρέων, αλλά βρίσκει και το Δήμαρχο να μην μιλάει. Βρίσκει το Δήμαρχο να βάζουν την περιοχή μετά από 50 χρόνια στο σχέδιο, το Πεύκο Πολίτη, και να λέει ευχαριστώ στον Υπουργό. Την ίδια ώρα που τη βάζουν στο σχέδιο, έχοντας εξαιρέσει το κολέγιο, που ενώ έπρεπε να δώσει πάνω από 10 εκατομμύρια εισφορά σε χρήμα στο Δήμο, τα δικά μας λεφτά δηλαδή, τους εξαιρεί. Ακούσατε το Δήμο να πει να κάνει κιχ, μιλιά, καθόλου. Εντάξει παιδιά, προχωράμε. Τι να πούνε οι νεοδημοκράτες από κοντά που το έχει κάνει η κυβέρνηση, άντε και αυτοί από κοντά. Πού να ξεχωρίσεις τώρα και να πεις ποιος ο ένας, ποιος ο άλλος, δεν ξεχωρίζεις. Αυτό γίνεται. Εμείς όμως έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα όταν υπάρχει αγώνας και προβλήματα λύνονται. Και αυτό είναι στα απολογιστικά στοιχεία της λαϊκής εισπύρωσης. Διότι εμείς με αυτές τις δυνάμεις που διαθέτουμε, αλλά με τη σωστή γραμμή που έχουμε, όταν πήραμε χαμπάρι ότι πάνε να χτίσουν 55.000 τετραγωνικά μέτρα πίσω από το νομισματοκοπείο, στο χώρο της Αλάνας, κάναμε το εξής. Βγήκαμε στη Λαϊκή ένα Σάββατο, το μάθαμε Παρασκευή, το είδαμε γραμμένο στην αυτεμπορική. Βγήκαμε στη Λαϊκή, μαζέψαμε τον κόσμο τη Δευτέρα στο Κέντρο Νεότητας, φτιάξαμε Επιτροπή Αγώνα που έφτασε να κατεβάζει 1.500 άτομα από το κάτω χαλάντρι και να κλείνει τη Μεσογείο, τα θυμάστε. Έτσι έγινε και δεχτιστήκαν τα 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Και τώρα ήρθανε λοιπόν οι καινούργοι και μοιράζουν την Αλάνα. Και λένε, εμείς λέει, σε εμάς τη δώσανε, εμείς την πήραμε. Εμείς θα την κάνουμε έτσι, θα φυτέψουμε εκείνο. Τα είδαμε τα φυτέματά σας. Θα είχαν έρθει και θα μας είχαν φυτέψει 55.000 τετραγωνικά μέτρα. Τότε δεν μιλάγατε, αλλά είσαστε υποχρεωμένοι να τρέχετε από πίσω μας γιατί ο κόσμος ήταν με εμάς. Έτσι λοιπόν το κερδίσαμε. Έτσι λοιπόν βγαίνει ο Δήμαρχος και έχει ανέδεια που το κάνει αυτό στην πρόσφατη συνέντευξη που έδεσε και λέει ότι στην Κόδρου, ξέρετε τι γίνεται στην Κόδρου, στην Κόδρου το 19 το νερό έφτασε στο δεύτερο όροφο και κατεβαίνανε οι άνθρωποι με την πυροσβεστική. Αυτό έγινε. Η Κόδρου είναι εκεί κάτω που ο ποδονύφτης μπαίνει κάτω από την λεωφόρο Κηφισίας και πλημμυρίζει. Τότε λοιπόν η λαϊκή συσπήρωση πήγε και έκανε μηνυτήρια αναφορά. Δεν έκανε όμως μόνο μηνυτήρια αναφορά. Συγκέντρωσε τον κόσμο, φτιάξαμε επιτροπή, τρέξαμε, φωνάξαμε, διεκδικήσαμε. Τίποτα όμως δεν συγκινήθηκε κανένας. Και έρχεται τώρα, μετά από 4 χρόνια, άλλη καλή αυτή από το Υπουργείο. Δηλαδή, τους λες πνιγόμαστε ρε παιδιά, στον τρίτο όροφο κατεβάζουν τον κόσμο με τις σκάλες της πυροσβεστικής, είναι δυνατόν. Και έρχεται η εισαγγελέα, λέει τώρα, και καλεί σε απολογία το Υπουργείο, την περιφέρεια και έναν αντιπεριφερειάρχη δικό σας, δεν ξέρω ποιον. Τώρα το θυμίζω. Και γίνεται το εξής τώρα, για να λογαριαζόμαστε. Πρώτον βγαίνει ο Δήμαρχος στη συνέντευξη και λέει, ναι, η Κόδρου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτά, αλλά υπάρχει, λέει, εισαγγελική, πώς το λένε, ψάχνει, λέει, ο εισαγγελέας. Από πού ψάχνει η Δήμαρχη ο εισαγγελέας, από σένα ή από εμάς? Από εμάς ψάχνει ο εισαγγελέας, δεν ψάχνει από σένα. Που ήσουν αδήμαρχος και όφιλες. Έπρεπε να έχει πάει εσύ και να ψάχνει από σένα. Και όχι μόνο να ψάχνει, έπρεπε να έχει πάει να έχει ξεσηκώσει όλο τον κόσμο και να έχει μαζέψει και εσύ αυτές τις υπογραφές που μαζεύαμε εμείς. Αλλά περιμένετε πότε θα βρέξει να πνιγούμε. Αυτό περιμένουμε. Και έρχεται και η εισαγγελέα και μας καλεί τώρα να πάμε, μάρτυρες. Ποιος να δικάσει? Ξέρετε ποιοι ήταν παρόντες εκεί? Εγώ ήμουν εκεί, είχα ξεσηκώσει και τον κόσμο εκεί μέσα στην Κόδρου και είχαν έρθει κάτοικοι. Είχε έρθει ο Χρήστος μαζί και είχε έρθει και από το Δήμο μία υπάλληλος που θα πει ότι ο Δήμος το ήξερε ότι υπάρχει δικαστήριο. Και το μόνο που έκανε ήταν ότι έφτιαξε μια υπολογή να δικαιολογηθεί και να πει το εξής, ότι ξέρετε κάτι. Αυτό το ποτάμι μπαίνει από εμάς, αλλά βγαίνει από τον άλλο Δήμο. Άρα λέει ο νόμος ότι άμα είναι δύο Δήμοι, φταίει η περιφέρεια. Ασυρέτε στην περιφέρεια. Αυτό ήταν λοιπόν. Για να καταλάβετε δηλαδή, να καταλάβετε ότι ζούμε κατά τύχη, το καταλαβαίνετε.
Κατά τύχη ζούμε, γιατί μας φυλάνε, φτιάχνουν τα σχέδια αυτοί που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Για πέστε μου λοιπόν, πού είσαστε στα σπίτια σας, τι κάνετε. Τι θα γίνει αν αυτό που έριξε στη Θεσσαλία το ρίξει εδώ στο Χαλάντρι. Να σας πω τι θα γίνει. Ό,τι έγινε, όσοι θυμούνται οι παλιότεροι Χαλαντρέοι, όταν πλημμύρισε η Ρεματιά. 13 νεκροί, μεταξύ αυτών ένα πιτσιρίκι 14 χρονών. Να το πω, να η Μαρία είναι παλιότερη. Τα θυμούνται εδώ. Στη Ρεματιά 10 χρόνια ο Δήμος δεν έχει κάνει πενιά. Δεν μας έχει πει τι θα κάνει, θα το εφαρμόσει το Προεδρικό Διάταγμα. Από το 9 είναι το Προεδρικό Διάταγμα. Δεν το θυμάται κανείς, το θάψαν όλοι. Είμαστε λοιπόν ασφαλείς όταν μας σχεδιάζουν αυτοί. Δεν είμαστε. Και όταν μας κοροϊδεύουν, ακόμα και για τα προφανέστατα. Όταν μας λένε για το καζίνο. Να το τώρα, το θυμήθηκα. Λέει ο Δήμαρχος ότι δεν το θέλει το καζίνο. Δεν το θέλει το καζίνο, αλλά το καζίνο το φέρνει εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 17, που είναι ο επιτετραμένος του. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον υποστηρίζει. Με νόμο του 17 του ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει. Και όταν πηγαίναμε στο υπεχοδέ και ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εμείς πέραμε από μια πόρτα και φωνάζαμε και από την άλλη βγαίνανε από εδώ του Δημάρχου για να μην ενοχλήσουμε την κυβέρνηση τότε. Μόλις άλλαξε η κυβέρνηση και έγινε η Νέα Δημοκρατία, άρχισαν λίγο σαν τα κοκόρια να μαρευτούν και τίποτα, τίποτα. Και όταν λένε ότι προσφεύγουν στα δικαστήρια, τι περιμένουμε από τα δικαστήρια, ό,τι περιμένουμε κι εμείς. Ότι από το 19 στην Κόδρου μας φωνάξαν το 23 και αναβλήθηκε η δίκη, γιατί ποιος να κάνει δίκη με φόντο τη Θεσσαλία και να μιλάει για πλημμύρες. Κανένας. Ας τους εκεί πέρα να θαλασσοπνίγονται μες στη λάσπη οι άνθρωποι αυτοί. Επομένως μας δουλεύουνε. Έτσι ακριβώς μας δουλεύουνε και με τις προσφυγές. Όταν είδα εγώ το αποτέλεσμα της προσφυγής για το καζίνο, ξέρετε τι σκέφτηκα. Λέω, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, σηκωθήκανε τα τραχιοδεικτικά. Δηλαδή, τους έλεγε το δικαστήριο τι πρέπει να βελτιώσουν για να πάρουν την άδεια. Τους έλεγε, δεν σας τη δίνουμε την άδεια γιατί σας λείπει αυτό, κάντε εκείνο το κάτι. Άλλο μάλιστα εδώ είμαστε, το λάδι μας, το τσουκάλι μας. Τους εξήγησε λοιπόν το δικαστήριο τι πρέπει να κάνουν και τους το δώσε και τους το έδωσε. Και χαιρόντουσαν μερικοί και λέγανε, μα προσφύγαμε, λέει ο Δήμος. Τι προσφύγατε και τι κάνετε, πού προσφύγατε, στα αστικά δικαστήρια. Τον κόσμο τον ξεσηκώσατε να γίνει χαμός. Να του πείτε ότι από αυτή την πλατεία που μιλάμε, από εδώ που στέκομαι εγώ, το μηχάνημα του Las Vegas θα είναι 800 μέτρα έτσι στην ευθεία. Και θα φύγουν τα πιτσιρίκια όλα από εδώ να πάνε εκεί στα φωτάκια. Να δούνε τι, τον τζόγο. Ότι η ζωή είναι ένα τζόγο, μια ζαριά. Τη ρίχνει, σου κάθεται. Δεν τη ρίχνει, δεν σου κάθεται. Αυτό το βιολί θα γίνει. Άντε εσύ να πεις στα παιδιά σου ότι προσπαθήστε να μάθετε, η γνώση είναι σοβαρή, είναι εκείνο, πρέπει να σπουδάσεις, άντε να τους το πεις. Αυτό λοιπόν θέλουν να κάνουν. Και μάλιστα στο Μαρούσι θα πάνε τα φωτάκια. Σε εμάς εδώ θα έρθουν αυτοί οι χειροδανιστές, πώς τους λένε, που δανείζουν λεφτά και που γίνεται κακομοίρας. Και κάτι άλλα περίεργα πράγματα. Αυτά λοιπόν γίνονται. Και ερχόμαστε και το περίφημο εδώ, το κέντρο της πόλης. Μέχρι να έρθετε εδώ να παρκάρετε, θα αγαναχτίσατε. Θέλω να σας πω το εξής. Έχω εδώ επίσης το πρόγραμμα της Λαϊκής Συσπήρωσης του 2006. Αν τα ίδια δεν λέγαμε, στον ίδιο παρανομαστή δεν είμαστε. Και τους ακούω τώρα όλους να λένε. Όλοι να λένε. Καλά οι μουσαφίριδες. Έχουν μουσαφίριδες. Ο Χάρης Ρώμας είναι μουσαφίρης. Ας τον άρθει ο άνθρωπος να δούμε, μπάσπευδος. Λέει λοιπόν ο Χάρης Ρώμας ότι θα λύσει το πρόβλημα, λέει, του πάρκινγκ με το καινούργιο Δημαρχείο. Αν το λέει και ο Δήμαρχος, θέλετε να σας πω εδώ τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Ο Χάρης Ρώμας λέει, θα δίνετε κάτι λίγα και θα παρκάρετε, λέει, εδώ πέρα. Και ο Δήμαρχος, πιο έξυπνος, λέει, θα λύσουμε το πρόβλημα, έχουμε, λέει, 5.600, ξέρω εγώ πόσα λέει, τετραγωνικά, λέει, θα είναι τα πάρκινγκ. Θέλετε να τα ακούσετε από τη Λαϊκή Συσπήρωση, να σας τα πω εγώ που τα ξέρω απ' έξω. Το υπόγειο νούμερο 1 έχει 22 θέσεις. Το υπόγειο νούμερο 2, 48 και το υπόγειο νούμερο 3, 49. Εάν με τις 119 θέσεις του Δημαρχείου, που θα είναι του Δημάρχου, το αυτοκίνητο, του Αντιδημάρχου, αν λύνεται το πάρκινγκ στο Χαλάντρι που έχει ανάγκη από 3.000 θέσεις, ελάτε να μου το πείτε και εμένα να το ξέρω. Και να πω έκανα λάθος, να το παραδεχτώ. Αλλά οι θέσεις είναι 119 και ο Δήμαρχος τις ξέρει πόσες είναι.
να τις μάθει και ο κύριος Ρώμας που ήρθε. Οι άλλοι δεν μιλάνε από εκεί γιατί τους προειδοποίησα. Χωρίς να θέλω, είπα μη λέτε τέτοια γιατί θα βγω και θα αρχίσω και θα λέω μαζευτείτε και μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και όλοι μιλάνε για ελεγχόμενη στάθμες ψηφάλι, πάλι για να πληρώνουμε. Εμείς όμως, σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν είμαστε μόνο ούτε να κάνουμε κριτική. Έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες. Τις έχουμε κάνει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τους είπαμε, δωρεάν θέση πάρκινγκ για ένα τρίωρο, για όλους. Αλλά θα είσαι υποχρεωμένος να φύγεις από εκεί, να πας αλλού. Άμα περάσει το τρίωρο. Τρεις ώρες δωρεάν. Τρεις ώρες, όπως τους είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προλαβαίνεις να πιεις καφέ, προλαβαίνεις να ψωνίσεις. Προλαβαίνει και κανένας παράνομος να πάει στο Ακροπόλαιο εκεί, το ξενοδοχείο. Όλα προλαβαίνεις να τα κάνεις. Δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Λοιπόν, και δεν πληρώνεις φράγκο και είμαστε μια χαρά. Εγώ, εμείς που το είπαμε, εμείς που το ακούσαμε, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι λέει ότι είναι υπέρ των ανθρώπων, δεν είναι καλό. Ό,τι είναι για να πάρει κανείς ιδιώτης, γιατί να σας το πω, θα μου πεις τώρα παριστάνει στο Μάντι Κάλκα. Το παριστάνω. Λοιπόν, τα πετυχαίνω εγώ να πέστε στο Ντεντόγλου, του τα πετυχαίνω κάθε φορά πόσο θα επιδείξει, το πετυχαίνω. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν που είναι το εξής, ότι σε λίγο θα πούνε ότι λειτουργεί το Δημαρχείο 8-3 και μετά τις 3 βάζουμε έναν ιδιώτη μέσα, αυτές τις 119 θέσεις, σου κόβει φράγκο και τις παίρνει. Αυτό θα πούνε. Πώς δεν τους ξέρω. Αυτό θα γίνει. Αλλά και πάλι με τις 119 θέσεις δεν γίνεται τίποτα. Εμείς λοιπόν για όλα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε προτάσεις. Και όχι έχουμε προτάσεις, είμαστε πολύ καλύτεροι από όλες τις παρατάξεις και στο να δικήσουμε. Γιατί έχουμε ξαναδικήσει και είχαμε μεγάλες επιτυχίες. Εγώ ξανά ήμουν αντιδήμαρχος Παλάτζη, έχω κάνει διοίκηση, το ξέρω τι, ήταν, τι είναι. Και επίσης τα καταφέρνουμε σε όλα πολύ καλά. Διότι και το στελεχικό μας δυναμικό, οι υποψήφιοι μας, διαβάστε τα βιογραφικά τους, είναι ένας και ένας και είναι και διατεθειμένοι να βοηθήσουν. Δεν θέλω να ξεχάσω να πω ότι τα συνδικάτα τώρα που πήγανε να ξελασπώσουν τη Θεσσαλία, τρεις υποψήφοι από το συνδυασμό μας πήγανε μαζί και βοηθήσαν τον κόσμο. Είναι ικανοί και άξιοι και μπορούν να το κάνουν. Το ίδιο κάνουμε, τους πραγματικά είναι για παλαμάκια. Και μάλιστα κάποιος από αυτούς πήγε σε μια κυρία, η οποία ήταν μεγάλη κυρία, 80 χρονών η κακομοίρα, και του δίνει ευχές και του δίνει ευχές και του έλεγε: θα σε βάλω στα καντήλια, παιδάκι μου. Και της έλεγε: κυρία Σούλα μου, ο Κουτσούμπας με έχει στείλει. Και τι έλεγε: ο Άγιος Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ. Λοιπόν, δεν του στέλνει ο Άγιος Εφραίμ. Του στέλνουν αυτοί, του στέλνει ο Κουκουέ, του στέλνει ΚΝΕ. Του στέλνει λαϊκή συσπήρωση, τα συνδικάτα, που είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά του εργαζόμενου κόσμου. Εκεί που πονάμε τους ανθρώπους που είναι ίδιοι σαν και εμάς, που ξέρουμε τι τραβάνε για να φέρουν μεροκάματο στο σπίτι τους, που ξέρουμε τι τραβάνε για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, για να τα δούνε μετά να πηγαίνουν με 4 και 5 εκατοστάρικα ήλωτες στην ουσία, στις γαλέρες των αφεντικών, ενώ έχουν αξία. Γιατί τον πλούτο τον παράγουν οι εργαζόμενοι. Απλώς κάποιοι άλλοι τους τον τρώνε. Εκεί στη μοιρασιά γίνεται της κακομοίρας. Επομένως εμείς πρέπει να οργανωθούμε και να είμαστε έτσι, να υποστηρίξουμε αυτούς που υποστηρίζουν τα συμφέροντά μας και να καταλάβουμε ότι το λαό τον σώζει ο λαός πραγματικά. Εμείς μεταξύ μας ονόμαστε. Γιατί θυμάστε ότι στις φωτιές ποιος πήγε και φύλαξε τη Ρεματιά. Ποιος, η δική μας η παράταξη τη φύλαξε. Και πήγαμε όλη νύχτα βάρδιες, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω και δεν την κάψανε. Και είμαστε συνεπέστατοι. Και μάλιστα τότε είπε ο διοικητής, θα μας δώσετε το ονόματο. Τι είπαμε, όχι, ονόματα δεν σας δίνουμε. Μου λέει, έχετε δίκιο κυρία Καρτζά, σας ακούνε, εμένα δεν μ' ακούνε. Μπράβο του λέω, καλά το κατάλαβες. Εμάς ακούνε. Και τη φυλάξαμε τη Ρεματιά. Και ό,τι συμβαίνει στο Χαλάντρι, είμαστε πρώτοι να πάμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και οτιδήποτε συμβαίνει, το πρώτο τηλέφωνο που θα πάρει ο Δήμαρχος όταν υπάρχει καταστροφή στο Χαλάντρι για τη λαϊκή συσπήρωση. Κι ας βγει ένας να πει ότι δεν είναι έτσι.
είτε πλημμυρίζουμε, είτε σεισμός γίνεται ή οτιδήποτε, είμαστε πάντα εκεί και πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε τον κόσμο. Όχι το ποιον είναι διοίκηση, δεν ξέρω τι είναι. Γιατί αυτή είναι η περιουσία η δική μας. Τα δικά μας σπίτια γκρεμίζονται, τα δικά μας δεν τρακέγονται, τα δικά μας παιδιά δεν έχουν ανάσα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από σήμερα με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο να υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης, να πέσουν πάρα πολλά κόκκινα γαρίφαλα μες στην κάλπη. Θέλω να σας πω δε ένα μυστικό. Επειδή φοβήθηκα ότι όταν θα αρχίσω να μιλάω, θα αρχίσει να φωνάζει και η πλατεία από κάτω, γιατί έχει βαρεθεί να μ' ακούει. Λοιπόν, και μου πει εντάξει κυρία Καρατζά, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε ένα happening με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη. Άλλος Μίλτος αυτός, με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη. Του λέω, Μίλτο μου, εσύ είσαι χαλαντρέος. Του λέω, δεν βγαίνει να πεις εσύ το λόγο που το ξέρεις, να πω εγώ ένα τραγούδι. Μου λέει, εντάξει, πάω πάσο. Εγώ το έμαθα το τραγούδι, αλλά ο Μίλτος είχε δουλειά. Και έτσι δεν μπορέσαμε, γλιτώσατε από το να σας τραγουδήσω. Αλλά επειδή το έχω μανία αυτό το τραγούδι, θα τελειώσω με αυτό. Δεν θα σας το πω, μην φοβόσαστε. Καθίστε ψύχρεμοι. Θα σας το πω, θα σας πω τι λέει αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος, κομμουνιστής, στιχουργός, πέθανε. Και επίσης ο Μικρούτσικος, και αυτός, κομμουνιστής κι αυτός. Πεθάνε οι κακομύριδες και οι δύο. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Λέει λοιπόν αυτό το τραγούδι. Είναι αυτό το γνωστό τραγούδι που το ξέρει η νεολαία, που λέει δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει ιστορία. Δεν λέει υπέρ των ναρκωτικών, να έχει υπόψη σας, λέει, είναι βαθιά φιλοσοφημένο και λέει, του λένε οι δύο πιτσιρικάδες του αλουνού ότι οι δοκιμές μας φάγανε, μας γέρασαν ορίς τον κόσμο αυτό. Δηλαδή αυτό που λέει πιτσιρικάδα, έλα μωρέ δοκιμάζουμε, δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν δοκιμάζουμε. Τα ναρκωτικά δεν τα δοκιμάζουμε, πάμε μακριά. Και πώς καταλήγει αυτό το τραγούδι. Τι λέει, λέει... Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Αυτό λοιπόν θέλω να σας πω. Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Θα παίχτει και θα είναι ζόρικη. Από σας εξαρτάται... Θέλω όλοι μαζί με το κόκκινο γαρίφαλο στην κάλπη να τους δείξουμε τη δύναμή μας, να τους δείξουμε τι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, από καρδιάς.